Αν και οι προσδοκίες για αυξημένη συμμετοχή στην Κρήτη σε σχέση με τις εσωκομματικές εκλογές του 2021 δεν επιβεβαιώθηκαν, στις δύο μεγαλύτερες περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, καθώς μεγαλύτερη προσέλευση συγκέντρωσαν μόνο Ρέθυμνο και Λασίθη, στελέχη του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζουν ως νικηφόρο το αποτέλεσμα. Η επικράτηση του Νικού Ανδρουλάκη σε όλες τις περιφερειακές ενότητες του νησιού ήταν καθολική. Το ΠΑΣΟΚ χθες είχε ραντεβού με την ιστορία του και με το λαό. Ένα ραντεβού που περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έδωσαν το παρόν, επειδή επιθυμούν το μέλλον της Δημοκρατικής Παράταξης να είναι ανωδικό και δυναμικό. Στο νομό Ηρακλείου, από τους 18.640 που είχαν ψηφίσει το 2021, χθες προσήλθαν στις κάλπες 16.504. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έλαβε συνολικά 10.682 ψήφους και ποσοστό 65,24%. Η Άννα Διαμαντοπούλου 1.950 και ποσοστό 11,91%. Ο Παύλος Γερουλάνος 1.733 και 10,58%. Ο Χάρης Δούκας 1.601 και ποσοστό 9,78%. Ο Μιχάλης Κατρίνης 301 ψήφους και 1,84%, ενώ η Νάντια Γιανακοπούλου 107 ψήφους και ποσοστό 0,65%. Το αποτέλεσμα εκτιμώ ότι από το Ηράκλειο για την Κρήτη ήταν αρκετά ισχυρό και ηχηρό. Στόχος μας είναι να ετοιμαστούμε την επόμενη Κυριακή. Όλοι οι υποψήφοι που δεν πέρασαν στο δεύτερο γύρο να δώσουν τα μηνύματα ενότητας και συμμετοχής που απαιτούνται σε την εκλογική διαδικασία. Το γεγονός προκάλεσε έκπληξη, καθώς στις πρόσφατες ευρωεκλογές στο Ηράκλειο, όπως και το Λασίθη, είχαν βαφτεί πράσινα. Το ΠΑΣΟΚ σε κάθε αναμέτρηση μεγαλώνει, σε κάθε αναμέτρηση κατακτά ακόμα περισσότερο ένα στόχο και ένα σταθμό παραπέρα. Στα ίδια επίπεδα με το 2021 κινήθηκε η συμμετοχή στις χθεσινές εκλογές στα Χανιά. Το 2021 είχαν προσέλθει στις κάλπες 4.415 εκλογείς, ενώ χθες έφτασαν τους 4.494. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκέντρωσε 1.897 ψήφους, ο Χάρης Δούκας 786 και η Άννα Διαμαντοπούλου 769. Στο Ρέθυμνο, αντιθέτως, η συμμετοχή των ψηφοφόρων ήταν αυξημένη κατά περίπου 20% σε σχέση με το 2021. Τότε είχαν ψηφίσει 4.278, ενώ χθες οι ψήφοι έφτασαν τις 5.000. Από αυτές έλαβαν 3.296 και ποσοστό 65,92% ο Νίκος Ανδρουλάκης, 680 και ποσοστό 13,60% ο Χάρης Δούκας. Πάλι θα μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν ποια είναι η καλύτερη λύση από τις δύο και να πάρουν μια απόφαση από μόνοι τους και όχι έτσι χειραγωγούμενοι. Δεν το πιστεύω ότι είναι τόσο χειραγωγήσιμος ο κόσμος μας. Όχι. Η πανελλαδική συμμετοχή των ανθρώπων που ξεπέρασε τις 300.000 είναι αναμφίβολα ένα όπλο και μια μεγάλη παρακαταθήκη για τον επόμενο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στο δρόμο του να αποτελέσει την επόμενη κυβερνητική επιλογή για την Ελλάδα. Με ηρεμία, ενωτικό κλίμα και ενθουσιασμό, παλιά και νεότερα μέλη του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής προσήλθαν στα 5 εκλογικά κέντρα που είχαν στηθεί στο Λασίθι. Το πιο σημαντικό μήνυμα είναι μετά τις 14 Οκτωβρίου να διατηρήσουμε την ενότητα, να μείνουμε μέσα στην κοινωνία και να κρατήσουμε σαφές το μήνυμά μας. Συνολικά ψήφισαν 3.479 άτομα, ενώ το 2021 είχαν προσέλθει 2.971 άτομα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έλαβε 2.259 ψήφους και ποσοστό 66,40%. Η Άννα Διαμαντοπούλου 384 ψήφους και ποσοστό 11,29%. Ο Χάρης Δούκας 367 ψήφους και ποσοστό 10,79%. Η αφετηρία πλέον είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε.